Πάμε γρήγορα γρήγορα στην ελληνική τηλεόραση και στην ενότητα πρωινές εκπομπές, αλλά και οποιασδήποτε άλλες εκπομπές που θίγουν θέματα. Όταν θίγεις θέματα γίνονται διάφορα πράγματα. Επί 24 ώρου βάσεως θίγονται θέματα, πρέπει να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στη βολιά των Google. Τι? Έτσι λέγεται η κουμπή, η βολιά των Google. Και εκεί είναι η παρουσιάστρια Τζόρτζια που έθεσε ένα θέμα, ρε παιδί μου, η Τζόρτζια Γεωργίου. Πολύ συμπαθής κυρία. Τι θέλουμε όλες μας στο πρώτο ραντεβού? Τι θέλουμε όλες μας στο πρώτο ραντεβού? Ένα ερώτημα έθεσε. Όταν λέει όλες μας, εννοεί οι γυναίκες ή όλες μας? Μπορώ και εγώ να απαντήσω. Εγώ προσωπικά εγώ δεν βάζω τύχη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εγώ όμως στο πρώτο ραντεβού θέλω σεξ. Γι' αυτό βγαίνω. Δηλαδή είναι σαν να. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κοίταξε πόσο. Δηλαδή, ας κάνουμε σεξ να δούμε ότι είναι ok και τα συζητάμε τα άλλα. Τώρα να συζητάμε και να πάμε να χάσουμε τα 24 ώρα μας και να πάμε στο κρεβάτι και να πούμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό? Πάμε για το σημαντικό πρώτα. Ξεκινάμε με σεξ και μετά βλέπουμε αν ταιριάζουμε, συνεχίζουμε. Κοίτα που οι απόψεις ταυτίζονται. Τι θέλουμε όλες μας στο πρώτο ραντεβού? Γιατί αν με καλέσεις στο σπίτι σου στο πρώτο ραντεβού, καταλαβαίνω ότι δεν θες να με γαμίσεις. Δεν θες να με ταΐσεις. Συγγνώμη. Δεν θες να με ταΐσεις. Γιατί μπορεί να μου έχει περισσέψει φαγητό από χθες. Επίσης το τάισμα στην αργό την καγκουρική είναι το ίδιο πράγμα με το άλλο που είπε η κυρία Τζόρτζια. Επίσης. Τάισες, λένε χθες. Ξέρεις, υπάρχει αυτό ως ορολογία. Επίσης υπάρχει και αυτή το τέτοιο που λέει το ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Που το έχουν κάνει στην Ελλάδα, το έχουν πιστέψει στα αλήθεια. Γι' αυτό εμείς οι Έλληνες είναι με κάτι σαν ποιοκυλιάδες τόσο. Τώρα, για την ερωτήλη. Κατά τα άλλα, αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές και πολύ χαιρόμαστε επιτέλους. Φτάνει με την υποκρισία να λέμε τις λέξεις καθώς πρέπει. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πει, αυτό είπε. Συγχαρητήρια.